και ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο, γιατί είναι οι μόνοι εκπρόσωποι από το κράτος που βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Το θέμα μας είναι η ναυτικοεπισκευή. Πάνω στο θέμα αυτό συζητήθηκαν και πράγματα τα οποία είναι λίγο έξω από το θέμα. Γι' αυτό και τραβήσαμε την κουβέντα παραπάνω. Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει μεγάλη ναυτιλία στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει το 16,5% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στην Ελλάδα δημιουργηθήκαν δύο μεγάλα ναυπηγεία, το ένα τα τέλη της δεκαετίας του 60 και το άλλο στις αρχές της δεκαετίας του 60, το Σκαραμαγκά και η Λευσίνα. Στο Σκαραμαγκά, σύμφωνα με μια μελέτη του Πολυτεχνείου, τα 10 χρόνια τα παραγωγικά που ήταν που έφτιαξε τις άμενές του, κατασκευαστήκανε 71 πλοία, 27 έως 14 και αρκετά δεξαμενόπλια, μπαλκάριες, ψυγεία, μεταφορά μοξίτου και πρώτα φτυκάριες 15. Επίσης, κατασκευαστήκαν 41 σκάφη διαφόρων άλλων τύπων και αρκετά του πολεμικού ναυτικού. Κάτι λιγότερο βέβαια έγινε και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου που έσωσε και βρήκα, απασχολούσε το ναυπηγείο της Καλαμαριά από 21 έως 25.000 άτομα. Ακούστε αυτό το νούμερο και θα υπολογίσετε τι γίνονταν στο πέραμα. Σύμφωνα με τέτοια μελέτη, σε αιτήσια βάση το Καλαμαριά επισκέβαζε 530-580 πλοία και ταυτόχρονα επισκευαζόταν περίπου 900 πλοία στο πέραμα. Για να καταλάβετε τι κόσμος δουλεύει στο πέραμα. Το πέραμα, όπως ξέρει ο κ. Δήμαρχος, ήταν μια πόλη πολύ μικρή και εκτός σχεδίου όλα. Και έφτασε εκεί που έφτασε, όπως πολύ σωστά είπατε, από την αθλητική επισκευή. Κάποια στιγμή αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Γιατί αν δεν βρούμε τα προβλήματα, δεν θα βρούμε τις λύσεις. Το ένα πρόβλημα είναι ότι αρνήθηκαν ανταγωνιστικές αγορές στην Τουρκία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κίνα μακριά. Ακολούθησαν προβλήματα μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων, με συχνές απεργίες και τα γνωστά, το αποτέλεσμα να ανεβαίνει συνέχεια το κοστολόγιο, να γίνουμε ακριβοί, να ευλαγεί η γραφειοκρατία όσο πιο πολύ μπορούσε σε αυτόν τον κλάδο. Μιλάμε για άδειες με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Γιατί να βγουν άδειες? Ποια κατηγορία εργοδοτών, εργολάβων, ό,τι θέλετε να πείτε, βγάζει άδειες? Πουθενά. Εγώ πήρα ένα δημόσιο έργο και δεν έβγαλα άδεια. Δεν χρειάζονται άδειες. Έχεις το προσωπικό σου, είσαι στα μικρά εργοδοτών, είσαι εκεί που είσαι. Γιατί να βγάλεις άδεια δηλαδή κάθε φορά? Και σκεφτείτε ότι κάποτε οι άδειες, το 2010 που τις καταργήσαμε με τον κύριο Συρίγου μια επιτροπή, ήταν 13 χαρτιά για να βγάλουν μια άδεια. Λοιπόν, η γραφειοκρατία λοιπόν ήταν το επόμενο πρόβλημα. Και κάθε μέρα παίρνουν και κάποια άλλα προβλήματα. Τι σημαίνει ναυτικοεπισκευή? Ποιοι άνθρωποι δουλεύουν στην ναυτικοεπισκευή? Αν δείτε τις ειδικότητες, έτσι επιγραμματικά σας πω μερικά. Ελασματουργοί, σωληνουργοί, ικριώματα και σκαλωσίες, μαραγκοί, ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί υψηλής πιέσεως, ψυχτικοί, μονωτές, αμμουγκολιστές, χρώματα, μηχανουργία, λεμιτοποιοί, νανοβραδόλοι και επιστημονικοί. Ναυτικοί πράκτορες, ναυπηγικά γραφεία, επιθεωρητές πλοίων, χημικοί μηχανικοί, κελάτες και λιμωριά και φωτιαστές πλοίων. Και όλη αυτή η δουλειά έδινε δουλειά σε αυτούς που πουλάγανε εργαλεία, σε αυτούς που πουλάγανε φόρμες, σε αυτούς που πουλάγανε τσιγάρα, γιατί κουβαλάγαμε σαν συνήθεια μέσα τσιγάρα, σουβλάκια και κοτόπουλα να τρώει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι ειδικότητες πλέον,
δεν έχουν σήμερα δουλειά. Η ανεργία είναι, όπως είπαμε, 90%. Χρειάζονται προοπτικές, αλλά χρειάζονται και προτάσεις. Και πιστεύω το πρώτο πράγμα που εμείς όλοι εδώ ξέρουμε, γιατί βλέπω ποιοι είστε εδώ μέσα, συνάδελφοι, από χρόνια. Αν δεν αφαιρεθούν τα έντια τα οποία δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται ούτε με ευχολόγια, ούτε με νόμους, ούτε με αποφάσεις να επανέλθει το πέραμα εκεί που ήταν. Συνήθως πρέπει να απομακρυνθούν τα αίτια τα οποία δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Και πρέπει το πλοίο να βρίσκει φιλόξενο περιβάλλον στο πέραμα. Να το υποδεχόμαστε, διότι φέρνει χρήματα, φέρνει δουλειά, φέρνει συνάδελφα. Δεν θέλει αντιμετώπιση εχθρική με την πρώτη αιτία να ανεβαίνουμε στη σκάλα και να κλείνουμε την πρόσβαση στο πλοίο. Να μην έχει ούτε ο πλειοκτήτης στην περιουσία του πρόσβαση. Να κάνω αυτή. Να φωνάζει. Δεν θα ξαναφέρω πλοίο στον Πειραιά. Δεν μπορούσαν να ανέβουν οι τεχνικοί διευθυντές για την μηχανή πάνω στο πλοίο τους. Πεθομιστή. Σε ποιον έχει τύχει, έχουμε δει πολλά πράγματα. Έχουμε δει βιαιότητες. Αντί να συζητάμε, τσακωνόμαστε. Τρώγαμε ξύλο. Χρειαζόταν μέχρι τη εισαγγελέα. Αυτά δεν είναι πολιτισμένα πράγματα και δεν μπορούν να γίνονται σε μια χώρα που θέλει να πάει μπροστά. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να ανοίξει το πέραμα πάλι ή το κερατσίνι, θα πρέπει όλα αυτά να ξεπεράσουν. Θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Και για να μπορείς να συζητήσεις, εμπαθείς άνθρωποι πρέπει να φύγουν από το χώρο. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη δουλειά. Άνθρωποι που ανήκουν μόνο σε κόμματα. Και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν να υπάρχει νόμος σήμερα που να καθορίζει επιτροπές ελέγχου εργοδοτών και εργαζομένων και πληρωμάτων. Να υπάρχουν δύο επιτροπές, μία για το πέραμα για τη Σαλαμίνα, πενταμελής λένε αλλά είναι έξι, και μία για το Πειραιά και το Κερατσίνι. Και μέσα εκεί να συμμετέχουν δύο άνθρωποι μόνιμοι και δύο αναπληρωματικοί που τους ορίζει το συνδικάτο, χωρίς να έχουν καμία εξειδίκευση, καμία πιστοποίηση. Μου φαίνεται να εκπροσωπούν την ασφάλεια, δεν μπορούν και εμείς εμάς τα παπόγια είμαστε. Και όλοι εμείς εδώ που είμαστε σήμερα εργοδότες, εργάματα κάναμε στο πέρα. Απλά κάποια στιγμή άνοιξε το μυαλό μας, πήραμε και ένα ρίσκο και άνοιξαμε ένα μαγαζάκι. Κάποιοι το χάσανε, κάποιοι το μεγαλούσαν. Ξέρουμε τι θα πει πέραμα, ξέρουμε τι θα πει δουλειά. Ξέρουμε τα προβλήματα. Όντως είναι δύσκολη δουλειά. Αλλά δεν γίνεται να μου έρχεται ο άσχετος επάνω στο παπόρι και να μιλάει στον καπετάνιο ελληνικά που, είναι, που δεν ξέρει να μιλήσει γιατί είναι Φιλιππινέζος και δεν μιλάει και είναι. Ο εκπρόσωπος συνδικά του αγγλικά και αν τον απειλεί. Αυτά πράγματα θα ληφθούν. Δεν είμαστε αιτητικοί, αλλά θέλουμε ποιότητα. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια, αλλά αυτό δεν είναι ασφάλεια. Αυτό είναι για να εξασφαλίσει κάποια κεφάλαια τα οποία δεν τα βρήκα. Τρελάνε κάτι, στα πόδια δηλαδή σιγά. Για να μου φύγει το παράπονο, ρε παιδί. Απ' τη διάρκεια, σημερινά. Λοιπόν, αποφασίζουμε την έγκριση δέσμευσης πίστοσης από τον λογαριασμό ΚΑΕ και τα λοιπά 20.000 ευρώ και από τον άλλο λογαριασμό ΚΑΕ που άλλα 5.000 ευρώ για πληρωμή ισόπωση δαπάνης του προϋπολογισμού εξόδου από τον ΟΑΕΛ για την εξόπληση υποχρέωση αποζημίωση από συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές. Πάνω γράφει. Αποζημίωση υπολείπου έτους 2016 για τα μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας της ΝΕΣ. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που έρχονται και μας ταλαιπωρούν πληρώνονται από εμάς. Ασφαλίζονται από εμάς. 4 και 4, 8 άνθρωποι και περιέργους, αν θέλετε, αναδιετία αυτοί ανανεώνονται, αλλά δεν ανανεώνονται. Και την απόφαση του 12 που έχω και την απόφαση του 14, τα ίδια άτομα ήταν. Ούτε εκεί έχουν μια δικαιοσύνη να πάρουν κάποιον άλλο να αρκωματισμούν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία.
Ένα ακόμα πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Ένα συνεργαζόμαστε. Επίσης, πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας στις νέες τεχνολογίες. Το μέλλον, το πλοίο είναι εκεί. Οι νέες τεχνολογίες. Αυτά, η πράσινη ναυτιλία που σας ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, εκπρόσωπος των επιβατικών, η πράσινη ναυτιλία είναι αυτή η οποία έρχεται μπροστά μας. Δεν πρέπει να μας βρει πάλι καθυστερημένους. Ήδη, όπως γνωρίζετε, με δύο λόγια που σας πω, ξέρετε ότι δημιουργήθηκε η ΕΚΟ ΜΑΣΥΝ από επιχειρηματίες και από κλάσεις για αυτόν τον σκοπό. Είναι μια κοινή προσπάθεια που αυτοί οι 17 επιχειρηματίες και οι 4 ιδιογνώμονες την υποστηρίζουν βάσει τη νέα τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα να φύγει από επισκευή. Ούτε ευχολόγια, ούτε ελπίδες χωρίς δουλειά και χωρίς πράξη. Και η πολιτεία, όπως ξέρετε, ποτέ δεν βοήθησε. Μακάρι τώρα να το κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στυλιάρη. Ήταν πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και όπως λέτε χρειάζεται πράξεις και το θέμα δεν είναι γνωστά και πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει πολύ να φρουστεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η ένταση μεγάλων ναυπηγείων, η ένταση μικρών ναυπηγείων, το ναυτικό πλαίσιο που εκπροσωπεί τη φετινά πελάτη μα, του ιδιοκτήτε, το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Αλλά τώρα θα πω ότι δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανία, δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία. Τον αντιπεριφερειάρχη μα έχουμε εδώ, τον δήμαρχο μα τον Γιάννη. Η Ένωση Μεγάλων Ναυπηγείων, η Ένωση Μικρών Ναυπηγείων, το ναυτικό πλαίσιο που εκπροσωπεί τη φετινά πελάτη μα, του ιδιοκτήτε, το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Αλλά τώρα θα πω ότι δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανία, δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία. Τον αντιπεριφερειάρχη μα έχουμε εδώ, τον δήμαρχο μα τον Γιάννη.